μόνο με τη λέξη μουδιασμένη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η στάση της τοπικής κοινωνίας μπροστά σε ένα ακόμη δραματικό περιστατικό σε βάρος ανήλικης που είχε το θάρρος να μοιραστεί τον ενεφιάλτη που ζούσε με τη δασκάλα της και η υπόθεση να πάρει τη δικαστική οδό. Το 11χρονο κορίτσι από τον Άγιο Νικόλαο, που δεχόταν κακοποίηση από το θείο της και ανάδοχο γονέα της, αποφάσισε να μιλήσει στη δασκάλα της για όσα δραματικά βίωνε. Όταν το παιδί πριν από λίγες ημέρες, πέρα από τη βία, μίλησε και για ασελγείς πράξεις από το θείο της, η διαδικασία ενημέρωσης της αστυνομίας κινήθηκε άμεσα, ο 58χρονος συνελήφθη και το παιδί απομακρύνθηκε από το περιβάλλον που ζούσε. Το σχολείο οικοδόμησε μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης, που το παιδί εκμυστηρεύτηκε, η μαθήτρια αυτή εκμυστηρεύτηκε όλα αυτά που βίωνε, ένιωσε δηλαδή σαν δεύτερη οικογένεια το σχολείο, τις δασκάλες, και εκμυστηρεύτηκε τον πόνο του, τις τραγικές περιστάσεις που περνούσε, και βέβαια τα αντανακλαστικά του σχολείου, των δασκάλων και της διευθύντριας υπήρξαν άμεσα και ακαραία. Παραμένοντας προσωρινά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης και των αποτελεσμάτων της, που θα συμπληρώσουν κατά μία έννοια τα όσα κατήγγειλε το ανήλικο κορίτσι, η μικρή επιχειρείται να αποφασιστεί πού θα βρεθεί το επόμενο διάστημα, σε κλειστή ή ανοιχτού τύπου δομή, είτε κάποια ανάδοχη οικογένεια, όπως προβλέπεται. Σε συνεννόηση της εισαγγελίας με τις κοινωνικές υπηρεσίες, το παιδί αυτό θα μπορέσει είτε να φιλοξενηθεί με αναδοχή σε κάποια ανάδοχη οικογένεια, την οποία θα εξετάσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί ότι είναι η κατάλληλη και θα παρακολουθείτε στη διαμονή σε αυτή την οικογένεια μέχρι και την οριστική λύση του προβλήματος, καθώς επίσης η δεύτερη λύση είναι να τοποθετηθεί σε κάποια ανοιχτή ή κλειστή μονάδα φιλοξενίας για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να φιλοξενηθεί. Χρειάζονται πολύ πιο μεγάλα, πολύ πιο δεδομένα μέτρα που να αφορούν πολύ περισσότερες υπηρεσίες, που να αφορούν σε μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, γιατί κατά τη γνώμη μου οι κοινωνικές συνθήκες που χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα θα επιφέρουν και τσουνάμι τέτοιων περιστατικών. Στη σκιά της νέας υπόθεσης, ωστόσο, τεράστια είναι τα ερωτηματικά που γεννώνται σε ό,τι αφορά το πώς αυτός ο άνθρωπος που πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο εξακολουθούσε να είναι ανάδοχος γονέας του παιδιού, την ώρα που υποτίθεται πως οι υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν όλες αυτές τις περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος πολύτεκνος πατέρας, μετά την αναδοχή, χώρισε με τη σύζυγό του, τα παιδιά του απομακρύνθηκαν από το σπίτι του και ο ίδιος ζούσε μόνο με την 11χρονη ανιψιά του. Έπρεπε να είχε ελεγχθεί όταν έλαβε τη διαδοχή, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο του ανετέθη. Αν του ανετέθη με απόφαση δικαστική, δεν ξέρω πώς. Και μετά να ελέγχεται ως ανάδοχος. Και μετά, βεβαίως. Για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έκανε λόγο και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος την ίδια ώρα διευκρίνησε πως πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων αρμοδιοτήτων, ενώ λειτουργούν με σοβαρότατες ελλείψεις. Προφανώς θα το δω. Ήδη βρίσκομαι σε επαφή με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, διότι καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε επιφορτιστεί με πάρα πολλά ζητήματα αυτή την περίοδο. Τα κοινωνικά προβλήματα είναι τεράστια και εμείς είμαστε λίγοι, είναι υποστελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι μια αδύρυτη πραγματικότητα.